Είναι η εκπομπή εφαρμογή Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη App. Και ελάτε τώρα να δούμε ένα θέμα που όλους μας απασχολεί. Και αναφέρομαι στα σκουπίδια. Αναφέρομαι στους ασυνείδητους που πετάνε σκουπίδια όπου βρουν. Αυτή τη φορά έχουμε σκουπίδια με ονοματεπώνυμο και διεύθυνση, τα οποία πετάχτηκαν στην προστατευόμενη περιοχή του Γαλλικού ποταμού στο Δήμο Δέλτα. Για ακόμα μια φορά η περιοχή γίνεται στόχος ασυνείδητων που πετούν σκουπίδια, μπάζα και ογκώδη υλικά, δημιουργώντας μια άτυπη χωματηρή επικίνδυνη για το περιβάλλον αλλά και για όλους εμάς. Γιατί σας μιλάμε για σκουπίδια με ονοματεπώνυμο, με ταυτότητα δηλαδή, διότι βρέθηκαν διαθήκες, πλήρη εξούσια, λογαριασμοί, είναι μερικά από τα αντικείμενα τα οποία πετάχτηκαν και αποκαλύπτεται έτσι και το όνομα αλλά και η διεύθυνση των κατόχων τους. Σύμφωνα με το μέλος της ομάδας Χεδόρου Φύσης, Γιάννη Καρακούση, πολλά από τα σκουπίδια προέρχονται από την περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Μαρτίου, Μπότσαρη, Βούλγαρη. Τι έκανε η ομάδα Χεδόρου Φύσης, η οποία πάντα παρακολουθεί την περιοχή και πάντα καταγγέλει όλα τα σκουπίδια τα οποία κατά καιρούς μαζεύονται? Αυτή τη φορά έψαξε στα σκουπίδια. Ναι, ψάξαν τα σκουπίδια και καλά κάναν. Τι σκουπίδια είναι αυτά? Ανακαινήσεις σπιτιών και ξεφόρτωμα της αποθήκης ή του παταριού ή οτιδήποτε άλλο, που μέσα σε κούτες βρέθηκαν και πάρα πολλά έγγραφα. Να ακούσουμε τι μας είπε ο Γιάννης Καρακούσης, το μέλος της ομάδας Χεδόρου Φύσης. Για άλλη μια φορά η περιοχή άρχισε να γίνεται, να συσσωρεύονται μπάζα και σκουπίδια, παρόλο που το συγκεκριμένο σημείο είχε καθαριστεί πρόσφατα πριν από μερικούς μήνες από την ομάδα μας και από το Δήμο Δέλτα. Μάλιστα ο Δήμος Δέλτα είχε βάλει και κάποια εμπόδια ώστε να μην μπορεί κάποιος να προσεγγίσει ξανά αυτή την περιοχή. Δυστυχώς τα εμπόδια δεν ήταν και πολύ καλά. Οι γνωστοί βρήκανε δίωδο και μέσα σε πολύ λίγους μήνες, δεκάδες μάλλον καλύτερα, φορτία με μπάζα και σκουπίδια ήρθαν πάνω στο Γαλλικό ποταμό, στην κήρυ του Γαλλικού ποταμού. Βλέπω ότι κατανομάζεται, ξέρετε και από ποια περιοχή ήρθαν. Ένα από τις δουλειές που κάνει η ομάδα μας, έχει εδώ ρουφήσεις, είναι ότι όταν εντοπίζουμε τα σκουπίδια να αρχίζουμε για να κάνουμε έρευνα μέσα σε αυτά. Οπότε τα φωτογραφίζουμε, αρχίζουμε και ψάχνουμε κομμάτι-κομμάτι, σκουπίδι-σκουπίδι, οπότε τις περισσότερες φορές θα βρούμε και στοιχεία αποδεικτικά από πού κάποιος, από πού μας τρέχονται αυτά τα σκουπίδια. Ναι, αυτά ήταν σκουπίδια οικιακά ή είναι μπάζα και απορρίμματα από ανακαινήσεις? Αυτή τη φορά τα περισσότερα ήταν οικιακά. Είχαμε και κάποια μπάζα από ανακαινήσεις, αλλά τα περισσότερα ήταν ένα καθάρισμα από αποθήκη, ένα καθάρισμα από πατάρι, από μια ανακαίνιση, αλλά όχι τόσο τα μπάζα, αλλά περισσότερο τα σκουπίδια, τα έπιπλα, τα χαρτιά που μπορεί να έχει το σπίτι κλπ. Τι βρήκατε? Έχουμε βρει διαθήκες, έχουμε βρει ταυτότητες, έχουμε βρει λογαριασμούς, έχουμε βρει πλήρη εξουσία. Ό,τι μπορεί κάποιος να φανταστεί, πάρα πολύ εύκολο τα περισσότερα να ταυτοποιηθούν και να ξέρουμε από πού μας έχουν έρθει. Από ποια πολλές περιοχή φορές, ήρθαν αυτά? Τα περισσότερα είναι από Μαρτίου, Βούλγαρη, σε εκείνες τις περιοχές. Πολλές φορές εμείς όταν βλέπουμε, ειδικά όταν είναι ανακαίνιση, επισκεπτόμαστε και την οικοδομή και βλέπουμε ότι πραγματικά γίνεται και ανακαίνιση εκείνη τη στιγμή. Βρίσκονται σε εργασίες ανακαίνησης. Τα καταγγείλατε, όλα αυτά τα στοιχεία που βρήκατε, τα καταγγείλατε, πήγατε στην αστυνομία, τους είπατε ότι είναι από Μαρτίου, Μπότσαρη, Βούλγαρη? Έχουμε στο παρελθόν πάρα πολλές φορές το έχουμε κάνει αυτό, έχουμε βρει στοιχεία και έχουμε δώσει πολλές, επειδή όμως η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν δεν έχουμε βρει ανταπόκριση ιδιαίτερη στο να γίνει κάτι. Προτιμούσαμε να ενημερώνουμε εμείς τους αυτούς που πετάξαμε τα σκουπίδια, γιατί για να πούμε την αλήθεια το 90% των ανθρώπων δεν γνωρίζουν πού πάνε τα σκουπίδια που φεύγουν από το σπίτι τους. Τώρα όμως έχουν ονοματεπώνυμο τα σκουπίδια. Ναι, τα δίνουν σε κάποιον γυρολόγο ή σε κάποιον μεταφορέα, ο οποίος αυτός θα πάει εκεί. Όταν όμως τους λέμε ότι την ευθύνη τη φέρετε εσείς, άσχετα αν τα δώσετε σε κάποιον, γιατί εσείς τα δώσετε, αλλά δεν τα δώσετε με παραστατικά. Τα δώσετε χέρι-χέρι. Του δώσετε κάποιο ποσό, χωρίς να έχει παραστατικά, άρα δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι τα έχει πάρει ο τάδε μεταφορέας ή ο άλλος γυρολόγος. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τους πολλές φορές προθυμούνται οι ίδιοι, ειδικά όταν πρόκειται για μαγαζιά, εταιρείες κλπ,
και έρχονται και τα παίρνουν τα σκουπίδια. Τώρα, τώρα τι έγινε, τώρα τα δώσατε, πήρατε τηλέφωνο. Τώρα πρόλαβε ο Δήμος Δέλτα και ήταν πολύ άμεσος και καθάρισε την περιοχή και έκλεισε ξανά το δρόμο. Γιατί εμείς με το που κάναμε τη δημοσίευση, μέσα σε μια-δυο μέρες ανταποκρίθηκε ο Δήμος, μάζεψε τα σκουπίδια. Το θέμα όμως ότι αυτή η δουλειά δεν μπορεί να συνεχίσει. Δηλαδή οι εθελοντικές ομάδες και ο Δήμος και η περιφέρεια να καθαρίζουν και μετά να επαναλαμβάνεται το ίδιο πράγμα κάθε 2-3 μήνες. Και πολύ έξοδο είναι αυτό και δεν είναι αποτελεσματικό. Εμείς σαν ομάδα έχουμε προτείνει πολλά πράγματα, ειδικά σε σημεία όπως είναι ο Γαλλικός Ποταμός, που είναι προστατευόμενη περιοχή. Θα μπορούσαμε να εξετάζουμε και τη φύλαξη και τις κάμερες και άλλα πράγματα. Αλλά επίσης θα πω σε αυτό το κομμάτι ότι από τη δικιά μας εμπειρία είναι ότι όταν διώχνουμε από την περιοχή, το έχουμε καταφέρει, έχουν μειωθεί πολύ τα μπάζα στην περιοχή, έχουν πάει σε άλλες περιοχές. Θα πρέπει η περιφέρεια και η πολιτεία να το δουν αυτό πιο σφαιρικά, από πιο ψηλά, ότι δεν μπορεί να δίνουμε τα μπάζα μας, τα σκουπίδια μας σε έναν γυρολόγο ή σε έναν μεταφορέα χωρίς να είναι πιστοποιημένος ή να ξέρουμε πού τα πάει, βάση περιπτώσει. Σκουπίδια με ονοματεπώνυμο, λοιπόν. Διότι κάνουμε την καθάριση της αποθήκης και μαζί με όλα τα άλλα αποκαλύπτονται και οι ζωές μας. Αποκαλύπτεται και η ταυτότητά μας και η διεύθυνσή μας. Αποκαλύπτονται τα προσωπικά μας δεδομένα. Γιατί τα πετάξαμε όπου βρήκαμε. Δεν τα πετάξαμε εμείς? Βέβαια. Αφού φωνάξαμε τον γυρολόγο που περνάει απ' έξω, ναι, αυτόν που φωνάζει με την τουντούκα και λέει μαζεύω παλιοσίδερα, μαζεύω ψυγεία, καθαρίζω αποθήκες. Δεν μπορεί να μην τον έχετε ακούσει. Αυτός λοιπόν που περνάει στη γειτονιά μας, τακτικά, τι κάνουμε, τον φωνάζουμε. Έλα πάνω, έχω μια αποθήκη. Πάρ τα όλα αυτά. Πού θα τα πάει αυτός? Για πείτε μου, πού θα τα πάει? Χωρίς παραστατικά, χωρίς αποδείξεις, χωρίς τίποτα. Πάρε 10 ευρώ και πάρ τα. Και αυτός θα τα πετάξει όπου βρει. Όπως γίνεται σε όλες τις χωματερές, τις άτυπες χωματερές. Γιατί όλη η Θεσσαλονίκη έχει γεμίσει με άτυπες χωματερές. Και γι' αυτό τα παιδιά της ομάδας βρήκανε και ονόματα και διευθύνσεις. Για μένα κακός. Έπρεπε να πάνε να τα αφήσουν έξω από τα σπίτια. Τι οδό είσαι? Έγκλημα κι αυτό. Τι οδό είσαι? Εκεί, στο σπίτι. Είναι έγκλημα κι αυτό. Είναι έγκλημα. Άκουσες τι είπε? Ότι απευθύνθηκα στην αστυνομία στο παρελθόν και η αστυνομία δεν έχει κάνει τίποτα. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά? Από την άλλη, θα έχουμε μια αστυνομία να την απασχολούμε κάθε τρεις και λίγο με τα σκουπίδια μας, με τις βρωμιές μας. Πώς θα γίνει? Η περιοχή του Καλοχωρίου δεν είναι η πρώτη φορά που γεμίζει με μπάζα και ογκώδη υλικά και σκουπίδια. Και δυστυχώς δεν θα είναι και τελευταία. Τώρα μας λέει ότι κλείσανε καλύτερα το δρόμο. Μα είναι λύση αυτή? Άλλη χωματερή. Στη Μουδανιών, στην είσοδό της. Κάμερες δεν μπορούμε να βάλουμε σε αυτά τα σημεία? Αναρωτιέμαι. Άλλη χωματερή. Στις παράπλευρες οδού της περιφερειακής. Τόνι, μπάζα. Πού? Στις παράπλευρες οδούς. Στην περιφερειακή. Περιφερειακή και Μουδανιών. Ναι. Mm-hmm. Και περιφερειακή και Μουδανιών. Προχθές δεν λέγαμε, Κώστα, που σου ρωτούσα πώς θα πάω εκεί, πώς θα πάω εκεί, για να κάνω το ρεπορτάζ. Η άλλη χωματερή, το θυμάστε? Το θέμα που κάναμε με τα λουτρά θέρμης. Ήταν τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Όπου ένας κάτοικος της περιοχής κατάφερε και απαθανάτησε το μεγάλο φορτηγό, το οποίο ξεφόρτωσε μπάζα και ογκώδη υλικά πίσω από την περιοχή των λουτρών θέρμης. Σε αυτό λες, το ρεπορτάζ θυμάσαι? Που πήγε σε κατέθεση στην Ελλάδα. Ναι. Και ο κύριος Ζέρβας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, το πήγε στην εισαγγελέα. Και ο εισαγγελέας. Σε κάλεσε. Με κάλεσε για κατάθεση. Και? Πήγα όλα τα χαρτιά εκεί, ό,τι είχα, τις αποδείξεις. Εμείς το θέμα το αναρτήσαμε στα site μας και στο Αρθές και στη thesnews.gr με σβησμένο το νούμερο του φορτηγού της πινακίδας. Δεν φαινόταν τίποτα από τον Μουσαμά, γιατί ωραία, υπήρχε η επωνυμία της εταιρείας. Τα σβήσαμε στη όλα. Στη δικαιοσύνη όμως τα πήγες όλα. Στη δικαιοσύνη τα πήγε καθαρά. Και το αποτέλεσμα τι έγινε? Μην με εντριγκάρεις άλλο, το αποτέλεσμα. Αν είχα αποτέλεσμα θα σου έλεγα, Δημήτρη. Ακόμα? Ακόμα. Μίλησα προχθές και μου είπαν ότι μόλις πριν από μερικές μέρες πήγε ο δικηγόρος
του εν λόγω δράστη, ναι, 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 για να πάρει στα χέρια του όλα τα απαραίτητα τα έγγραφα, τα δικόγραφα και τι ακριβώς έχει σχηματιστεί. Ναι. Και έχουμε Μάρτιο. Έχουμε Μάρτιο. Αυτό έγινε τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και μάλιστα για να κινηθεί η εισαγγελία είχε επέμβει ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος την κάλεσε. Ο δήμαρχος πήγε στον εισαγγελέα. Η δικαιοσύνη έχει τους δικούς της ρυθμούς. Ναι, 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 το βλέπουμε. Το βλέπουμε. Ναι, και όλοι αυτοί οι ασυνείδητοι τους δικούς τους ρυθμούς. Διότι αδειάζει μία χωματερή, τη μαζεύει η περιφέρεια και μετά πάει και ανοίγει άλλη. Δίνει λεφτά η περιφέρεια σε εταιρείες δικά μου, δικά σου προγραμμάτων, ευρωπαϊκών λεφτά. Καθαρίζει, ξαναγεμίζει. Αυτός ένας κύκλος, ναι, ζωής. Κανονικά. Πώς θα γίνει. Να σου πω όμως κάτι. Δεν γίνεται εγώ να κάνω ανακαίνιση, ρε Δημήτρη, και να καλώ τον γυρολόγο από κάτω, έλα πάρτα. Και δεν ξέρω που πάει και τα πετάει. Δεν ξέρω που πάει και τα πετάει. Δεν θα πρέπει να ξέρω. Ο δικός μου ρόλος ως πολίτης ποιος είναι. Να τα ξεφορτώνομαι απλά. Ναι, αλλά δεν μπορείς πάντα να επικαλείσαι την παιδεία του κόσμου. Κάποια στιγμή πρέπει να τον τιμωρήσεις και αυτόν τον κόσμο. Βέβαια. Κάποια στιγμή πρέπει. Βάλτε τε σε αυτές τις ρημάδες τις κάμερες στα σημεία. Επιτέλους, βάλτε κάμερες. Έχουν όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις κάμερες. Εμείς έχουμε κολλήσει στα προσωπικά δεδομένα. Λες και δεν έχει προσωπικά δεδομένα ο Άγγλος. Δεν έχει ο Αμερικάνος που έχει παντού. Να μην του καταστρέφουν τα πάρκα. Και σε μπαγλαρώνουν με την πρώτη. Εμείς εδώ προσωπικά δεδομένα. Γιατί μάλλον κερδίζουν πολύ όλοι γι' αυτό. Είναι αδιανόητο πάντως αυτό που συμβαίνει γενικότερα στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η κουλτούρα του να πετάω τα σκουπίδια όπου βρω. Εγώ θεωρώ αδιανόητο το ότι δεν γίνεται τίποτα για να το σταματήσουμε. Σωστό και αυτό. Το μόνο που γίνεται, επαναλαμβάνω, είναι να ξοδεύονται είτε κοινοτικοί πόροι είτε δικοί μας πόροι από τα ταμεία μας για να έχουν δουλειά οι εταιρείες και να καθαρίζουν. Και να μας καθαρίζουν οι εταιρείες. Αυτό μπορέσαμε να κάνουμε μόνο. Και να παρακολουθούμε τους άλλους να μας ρομίζουν ξανά και εμείς να ξανακαθαρίζουμε. Και να μας ρομίζουν ξανά και εμείς να ξανακαθαρίζουμε. Ναι, και να λέμε τι να κάνουμε, το καθαρίσαμε προ καιρό. Αυτό έκαναμε. Ό,τι γίνεται εδώ πέρα στη Μουδανιώλο, χαρακτηριστικό το παράδειγμα, το βλέπετε εκεί όλοι. Φτάσαμε το τι γίνεται. Να ανεβάζει κάτι ο Χιδόρου Φύση και να πηγαίνει την επόμενη μέρα τη Δημαρχία Καθαριότητας. Αυτό και να λέμε μπράβο που ήταν άμεση. Έτσι, αυτό είναι. Εκεί καταντήσαμε. Έχετε εκεί στοιχεία στην αστυνομία. Δεν γίνεται. Καλά, είδα και εμείς που, που πήγαμε και τι έγινε. Και ο Δήμος της Θεσσαλονίκης που πήγε στην αστυνομία. Ακριβώς, αλλά δεν γίνεται όμως διαφορετικά. Θυμάσαι την άλλη φορά πάλι, η ομάδα Χεδόρου Φύσης ανακάλυψε τα στρώματα από το Ιπποκράτιο. Πόσα στρώματα πεταμένα εκεί στο Γαλλικό ποταμό. Αυτοί που τα αφήσαν στο Ιπποκράτιο όμως, τα άκουσαν. Και τι έκανε μετά ο Δήμος, τα πήγε πίσω. Το φόρτωσε στο φορτηγό και τα πήγε στο νοσοκομείο. Μα και αυτό ήταν κακό, γιατί ήταν μόλυνση ενός χώρου και δι' νοσοκομείου. Ακόμα και να σταφέρω στην πόρτα σου, είναι ότι κάνω εγώ μια παρανομία, γιατί μολύνω έναν χώρο. Δεν θα απαντάμε με το λάθος, αλλά σίγουρα πρέπει, γιατί η παιδεία μπορεί να γίνει σε 15 χρόνια, να αλλάξει σε αυτόν τον τόπο, σίγουρα πρέπει να την πληρώσουμε. Μπορούμε να την πληρώσουμε μερικοί. Να δεις τι γράφει ο Νίκος, τι γίνεται στο δρόμο του Δερβενίου. Σταματάνε στα πεύκα και καλά για να χαζέψουν τη θέα και τα ξεφορτώνουν όλα μέσα στον κρεμό. Πινακίδες, παιδιά, από αυτοκίνητα, πινακίδες. Πινακίδες. Δημήτρη, τι λέγατε. Λοιπόν, είναι στην περιοχή του Γιάννη Αγγέλου μία αλάνα πάνω από τη Γιάννη Αγγέλου που γίνεται η Λαϊκή. Εκεί παρκάρουν αυτοκίνητα η γειτονιά και τα λύκες. Ένα απόγευμα έβγαλα το σκύλο βόλτα και βλέπω μία Mercedes. Ανοίγει το προπαγκάζ και βγάζει ο κύριος τις σακούλες άνετος. Πάω κοντά, του λέω τι κάνεις εδώ. Μου λέει τι να κάνω, λέει που να τα πετάξω. Του λέω βάλτα μέσα τώρα όπως είσαι, σε τραβά φωτογραφία επιτόπου και σε στέλνω στο τμήμα από κάτω, του λέω. Το τμήμα πιο στενά. Λοιπόν, ο τύπος συνέχιζε και τα έβγαζε, με αγνώρισε. Έβαλε την Mercedes μπροστά και έφυγε. Εγώ τον είχα ήδη τραβήξει φωτογραφία. Και το πήγα στο τμήμα την επόμενη μέρα. Πριν 2 χρόνια. Δεν ασχολήθηκε κανείς, παιδιά. Και στο ίδιο σημείο τώρα που μιλάμε, ο Δήμος τώρα, ο ΤΕΙΝ, δεν ξέρω ακριβώς ποια εταιρεία ήταν, που πέρασε οπτικές ίνες στην περιοχή, έχει παρατήσει 10 καρούλια ξύλινα με μέγεθος αυτοκινήτου. Να υπάρχει. Στο ίδιο σημείο. Ναι, ναι, εργολάβος, εργολάβος, φαντάζομαι. Ο εργολάβος, ναι, ναι. Έψαξα να βρω ποιος εργολάβος είναι, γιατί είναι περιοχές που πιάνει αυτός ο τύπος. Δεν τον βρήκα. Λέω δεν θα ασχοληθώ εγώ, δεν θα καθαρίζω μόνος μου την πόλη.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Η Ντόρα γράφει ότι θέτει ένα άλλο ζήτημα, το θέμα των τιμών. Καθώς λέει ότι σε πρόσφατη ανακαίνιση εξοχικής κατοικίας, ο Δήμος για τα δικά της μπάζα της πήρε περισσότερα από τον υδραυλικό που έκανε την ανακαίνιση. Κοστίζουν, ρε παιδιά, τα σκουπίδια. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Πώς θα το κάνουμε τώρα? Και να σας πω και το άλλο. Υπάρχουν και ιδιωτικές εταιρείες. Αν δεν μας συμφέρει μία τιμή, πάμε στην άλλη τιμή. Αλλά δεν θα πάμε να ξεφορτώσουμε με αυτή τη δικαιολογία όπου βρούμε τα μπάζα μας, επειδή είναι ακριβά. Όταν κάνεις την ανακαίνιση του σπιτιού, θα πρέπει να σκεφτείς και αυτό το κόστος. Δεν μπορεί να δίνεις μια περιουσία ολόκληρη για να κάνεις το μπάνιο σου καινούριο και να τσιγκουνεύεσαι τα 70 ευρώ να τα δώσεις στο μεγάλο εδώ καλάθι. Εδώ μιλάμε. Έλα ότι τώρα. Λέει ότι πήρε περισσότερα από τον υδραυλικό, ρε Θεοδώρα. Είναι δικαιολογία, ρε Δημήτρη. Κάτσε τώρα, άμα δώσεις 600 ευρώ το ένα και άλλα 800 το άλλο. Δηλαδή, ο ένας που παίρνει τα μπάζα για να τα πάει να τα κάνει νόμιμα, να παίρνει παραπάνω από αυτό που έκανε ανακαίνιση όλο το μπάνιο. Δηλαδή, στο ξαναλέω, να δίνεις 500 ευρώ για μια ανακαίνιση μπάνιο και να παίρνει 600 ευρώ για το μάζεμα των μπάζων. Και την πόσα λεφτά έδωσε, κύριε? Πόσα λεφτά έδωσε? Αυτό σου λέω. Πόσα λέει περισσότερα, έδωσε? Λέει τον υδραυλικό. Πόσα λεφτά έδωσε? Στο ξαναλέω, περισσότερα από τον υδραυλικό. Πόσα! Ας μας στείλει μήνυμα. Πόσα λεφτά έδωσε παραπάνω? Δεν μπορεί. Ανακαίνιση μπάνιο, πόσο να έδωσε τον υδραυλικό? Δεν μπορεί να έδωσε 50 ευρώ για την ανακαίνιση μπάνιο σε ένα υδραυλικό, προφανώς. Εγώ λέω ότι είναι μεγάλα τα ποσά. Είναι μεγάλα τα ποσά. Απλά πρέπει να δούμε και πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα σωστά. Δεν λέω ότι πρέπει να τα πετάμε γιατί είναι μεγάλα τα ποσά. Ωραία, αλλά πρέπει όλοι να κάνουμε πιο σωστά και πιο προσιτά την δουλειά μας. Και αυτό είναι, το λένε και οι ακροατές. Δεν είναι ένα θέμα. Γι' αυτό καταφεύγουν όλοι στην εύκολη λύση. Δεν το βρίσκω εγώ δικαιολογία αυτό, ρε Δημήτρη. Είναι αλήθεια. Τι θα πει δικαιολογία? Είναι δικαιολογία. Δεν μπορώ να πληρώσω, οπότε ναι. Ας έρθει ο γυρολόγος να τα πάρει και θα πάει να τα πετάξει στο Γαλλικό ποταμό, στα Λουτρά Θέρμης ή στην αρχή της Μουδανιών. Και να γεμίζουμε χωματερές παντού. Τα οποία είναι επιβαρυντικά για την υγεία μας. Και αν δεν σας νοιάζει η υγεία σας, είναι η υγεία των παιδιών σας. Η ίδια συζήτηση μου θυμίζει με το θέμα των αποδείξεων. Αν κόβουμε ή δεν κόβουμε και αν έχουμε όφελος ή δεν έχουμε. Για τον αέρα είναι, Κωνσταντίνε, παρακαλώ. Καλησπέρα, Θοδωρά. Χαίρετε. Λοιπόν, επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ με ανακαίνιση εδώ και πολλά χρόνια, για να πάρει έναν κάδο, για να του βάλει έναν κάδο κοστίζει 100 ευρώ. Στη χειρότερη των περιπτώσεων. Δεν πιστεύω ότι είναι λύση αυτή, τα βγάζει στους δρόμους, τα αφήνουν, τα παρατάνε από τους κάδους, τα παρατάνε από εκεί και μετά όχι άλλος θα φωνάξει το Δήμο. Για ποιο λόγο να φωνάξει το Δήμο? Ο Δήμος μαζεύει νομίζω μόνο τα οικιακά. 100 ευρώ λέει είναι ο κάδος και όταν αυτή η εταιρεία θα τα πάει να τα πετάξει εκεί που πρέπει, πόσο θα κοστίσει όλο αυτό? Πείτε μου μια μέση τιμή. Τώρα κοίταξε, δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Απλά ξέρω ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίοι έρχονται, στείλουν τον κάδο εκεί πέρα, τα μαζεύουν και τα πάνε στην ανακύκλωση. Με το στόρος πάνε αυτά, από όσο ξέρω. Ναι, με το πόσο είναι στη ζυγαριά δηλαδή. Ναι. Αλλά ένας κάδος χωράει γύρω στα 7 κυβικά, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε για μια ανακαίνιση είναι ό,τι πρέπει. Τώρα δεν λέω για μια γενική ανακαίνιση, αλλά μια ανακαίνιση μεσαίας τάξης, ένα μπάνιο, μια κουζίνα και αυτά χωράνε άνετα. Τώρα εγώ δεν νομίζω, δεν βλέπω λογική να τα πετάς από εδώ και από εκεί, στους κάδους, στους δρόμους. Δηλαδή εγώ κάνω μια ανακαίνιση και δίπλα, ακριβώς 50 μέτρα πιο πάνω, άλλος είχε βγάλει 30 σακούς βράνθρωπε, φέρτα ρίξα στον κάδο. Αυτή δεν είναι λύση. Μα θα φωνάξω τον γυρολόγο που θα πάει να τα πετάξει όπου βρει και μετά θα αποδειχθούν, θα εμφανιστεί και θα αποκαλυπτεί όλη η προσωπική μου ζωή. Ναι παιδιά, δεν είναι λύση. Μα δεν είναι λύση αυτή. Για 100 ευρώ τώρα που είναι ο κάδος, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει λύση για αυτό το θέμα. Όποιος θέλει βέβαια να το κάνει, έτσι. Ακριβώς. Όποιος θέλει να το κάνει. Σας ευχαριστώ αγαπητέ, σας ευχαριστώ πολύ και σε εσάς την άλλη γραμμή. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Από Κατερίνη πέρα. Ναι. Με τα σκουπίδια παντού τα ίδια γίνονται. Αλλά σχετικά με την ανακαίνιση που λέμε, ακούω τόση ώρα. Εάν κάποιος, εγώ κάνω μια ανακαίνιση και δεν κάνω, βγάλω άδεια. Ξέρετε, άδεια να κάνεις μια ανακαίνιση πρέπει να κάνεις, να πληρώσεις άδεια. Να πληρώσεις το ΙΚΑΣ, να πληρώσεις τα πάντα σου. Δεν το κάνει κανένας μας αυτό. Φοβόμαστε να καρφώσουμε έναν στον άλλον. Όπως είπε ο κύριος, να πάμε το κάτω κάτω. Δεν τον φέρνει κανένας για να σου ζητήσει ασφάλιστρα. Γι' αυτό και δεν το κάνει, παιδιά, κανένας αυτό το πράγμα. Κατεβάζουν τα μπάζα, όπως λέμε όλοι, ένα-ένα τσουβάλι στο αυτοκίνητο, δύο σε πέντε, και πάνε τα πετάνε όπου γίνει. Αν δεν πει τάξη σε όλο αυτό, δεν πρόκειται να γίνει με κράτος ποτέ το ποτόν, ποτέ. Έτσι, όποιος είναι νοικοκύρης στο σπίτι του, θα είναι έξω. Όποιος δεν είναι νοικοκύρης στο σπίτι του,
δεν πρόκειται να γίνει τέτοιο. Οπότε όσο εσύ να τρέξετε, παιδιά, όσο εγώ να φωνάζω, δεν γινόμαστε άνθρωποι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Έτσι είναι. Άμα δεν φροντίσουμε όχι μόνο για το σπίτι μας, αλλά για το άλλο μας σπίτι, το μεγάλο σπίτι, σε αυτό που ζούμε καθημερινά, το οποίο είναι γύρω μας, μια ζωή θα έχουμε θέμα. Ελένη, βλέπω την φωτογραφία, βλέπω την ομάδα. Η ομάδα Save Your Hood είναι μια ομάδα η οποία κατά καιρούς κάνει δράσεις, αλλά ούτε και αυτό είναι η λύση. Ούτε και αυτό. Πάμε λίγο στον Σάκη. Σάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σάκης Λαζαρίδης. Αντιδήμαρχος του Δήμου Παύλου Μελά. Σάκη, καλό απόγευμα. Τα τελευταία 8 χρόνια αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα. Είχα την τύχη πριν από 3 χρόνια να συμμετέχω σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και των απορριμμάτων και να επισκεφθώ πόλεις, έτσι, και δεν μιλάμε για την Βόρεια Ευρώπη, Γερμανία, Δανία, Σουηδία, μεσογειακές πόλεις. Πορτογαλία, Γαλλία, Ισπανία και την Ουγγαρία, εδώ δίπλα, λοιπόν. Συζητώντας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, είδα ότι καταρχήν οι πόλεις λειτουργούν μητροπολιτικά, δηλαδή εδώ στη Θεσσαλονίκη πρέπει να εφαρμόζουμε τους ίδιους κανονισμούς καθαριότητας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών, ο Δήμος Παύλου Μελά, ο Δήμος Αμπελοκήπων, πράγμα που δεν γίνεται. Για να δοθεί λύση σε ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα, που είναι της ανεξέλεγκτης απόρριψης μπαζών, πρέπει δυστυχώς, έτσι, να έχουμε αυστηρούς νόμους. Πράγμα που δεν έχουμε. Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι εμείς έχουμε δημοτική αστυνομία, δίπλα ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών δεν έχει δημοτική αστυνομία, ούτε να ελέγξει, ούτε να κυνηγήσει τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε αν εγώ στο Δήμο μου εφαρμόζω αστυνόμευση σε συνεργασία της Δημοτικής και της Αστυνομίας, αυτός που θέλει να απορρίψει θα πάει στο διπλανό Δήμο που δεν έχει δημοτική αστυνομία και θα τα ρίξει παραδίπλα. Αυτές οι δουλειές γίνονται νύχτα. Νύχτα γίνονται, ναι, αυτές νύχτα, οι δουλειές. Όχι, υπάρχει θράσος, γίνονται και μέρα μεσημέρι. Και εμείς έχουμε κατά καιρούς συλλάβει από το φόρο, τους στείλαμε στον εισαγγελέα, παρακολουθούμε ακόμα τις υποθέσεις, πότε θα εκδικαστούν και τι θα εκδικαστεί. Εδώ πρέπει να έχει πολύ αυστηρή νομοθεσία. Καταρχήν υπάρχει ένα πρόβλημα με το εξοικονομώ. Μπαίνουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας στο εξοικονομώ και για να γλιτώσουν και από εκεί χρήματα, ένα ποσό το βάζουν στην διαχείριση των αποβλήτων ή των προϊόντων που θα προκύψουν από την ανακαίνιση και τα υπόλοιπα τα δίνουν παράνομα σε έναν γυρολόγο να πάνε να ξεφορτωθεί οπουδήποτε. Εμείς μετά αναγκαζόμαστε με δεκαπλάσιο κόστος, που αυτό το κόστος μετά επιμερίζεται στα δημοτικά τέλη, έτσι ακριβώς, γιατί όταν πάει κάποιος και τα ξεφορτώνει σε μια χαράδρα, πώς θα τα βγάλω εγώ μέσα από τη χαράδρα. Έρχεται μετά ο εισαγγελέας και το τμήμα περιβάλλοντος και μου λέει πρέπει να τα καθαρίσετε, από εδώ να τα καθαρίσετε από εκεί. Πρέπει εγώ μετά να βρω ειδικό συνεργείο, τι να βρω, ερπιστηριοφόρο να κατεβώ με στις χαράδρες για να βγάλω τα μπάζα μέσα από τις χαράδες. Θα βρεις το κατάλληλο μηχάνημα, θα το ακριβοπληρώσεις, ναι, το οποίο θα το ακριβοπληρώσω εγώ μετά. Αυτό έτσι είναι. Ακριβώς. Λοιπόν, η λύση είναι μία. Μητροπολιτικά, έτσι, να εφαρμόζονται οι ίδιες νομοθεσίες και να συνεργαστεί και η αστυνομία και όπου υπάρχει δημοτική αστυνομία. Τι είσαι εσύ κύριε, έβγαλες ένα αυτοκίνητο, ναι, πού το πηγαίνεις αυτό, το σταματάς, τον ελέγχεις. Για ένα μήνα. Για ένα μήνα να βγούμε έξω να κυνηγήσουμε. Πού το πας αυτό το φορτηγάκι, φέρουμε το σχέδιο διαχείρισης αυτή της ανακαίνησης που έχεις πίσω. Δεν το έχεις, ωραία. Πάρ' του την άδεια του αυτοκινήτου, πάρ' του την άδεια του διπλώματος, μόνο έτσι θα καταλάβει. Σάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς. Σάκη, σε ευχαριστώ. Ο Σάκης Λαζαρίδης, αντιδήμαρχος Παύλου Μελά, ήθελε να κάνει παρέμβαση στην εκπομπή. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και σε τίτλους επικαιρότητας με την Ελένη Πειμενίδου.